φίλοι, καλώς ήρθατε στο σημερινό The Experts. Μαζί μας ο Υπουργός Υγείας, κύριος Γιώργος Παγκορίδης. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Δεν μπορώ να ξεκινήσω με κάτι άλλο, εκτός από το ΓΕΣΥ. Είχαμε και σήμερα στις εφημερίδες παράπονα και ανακοινώσεις ότι έχει παγώσει το θέμα του ΓΕΣΥ. Έχετε κάνει και εσείς αναφορές που έχουν σχολιαστεί στο θέμα του ΓΕΣΥ, ότι δεν είναι διακριτό το έτος ή χρονιά που θα μπορεί να λειτουργήσει. Τι ακριβώς γίνεται σε αυτήν την πολύπλοκη ιστορία του ΓΕΣΥ? Το ζητούμενο για μένα, κύριε Τρίφωνος, είναι η επίτευξη του στόχου που είναι η εισαγωγή ενός συστήματος που θα επιτύχει την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας που λαμβάνει ο Κύπριος πολίτης. Είναι άδικο να το επικεντρώνουμε μόνο στο ΓΕΣΥ. Το ΓΕΣΥ, αν θέλετε, είναι το επιστέγασμα μιας ευρύτερης προσπάθειας η οποία θα ολοκληρωθεί με την εισαγωγή του ΓΕΣΥ. Πρέπει όμως να αποτελεί αυτή η προσπάθεια την πλήρη μεταρρύθμιση όλου του κλάδου της υγείας. Είτε αυτό σημαίνει αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων, είτε αυτό σημαίνει εισαγωγή της ηλεκτρονικής υγείας στην πατρίδα μας, είτε αυτό σημαίνει εξορθολογισμός της ρύθμισης της αγοράς των φαρμάκων, είτε αυτό σημαίνει εισαγωγή των πανεπιστημιακών κλινικών στα δημόσια νοσηλευτήρια. Αυτή η προσπάθεια πρέπει να γίνει συνειδητά από όλη την πολιτεία και να αρχίσει σήμερα, αν είναι δυνατόν, και να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν με την εισαγωγή του ΓΕΣΥ. Το θέμα με την αυτονόμηση των νοσηλευτηρίων και του ΓΕΣΥ, πότε θα οδηγηθεί στη Βουλή με τα νομοσχέδια? Υπάρχει timetable, υπάρχει χρονοδιάγραμμα? Να σας πω, εάν δεν είχαμε στον ορίζοντα τις βουλευτικές εκλογές, θα ήμουν κάπως πιο άνετος. Αλλά θεωρώ ότι... Παρέθεση, είναι στον ορίζοντα οι βουλευτικές εκλογές, γιατί γράφεται στον τύπο ότι είναι λίγο σε αναμονή σε σχέση με το Κυπριακό. Εγώ θεωρώ ότι είναι στον ορίζοντα οι βουλευτικές εκλογές και δεν τίθεται θέμα αναβολής τους. Έλεγα λοιπόν ότι δεδομένου ότι τον Μάιο έχουμε βουλευτικές εκλογές και δεδομένης της πόλωσης η οποία προηγείται μιας εκλογικής περίοδου, θεωρώ ότι πρέπει να κινηθούμε τάχιστα προκειμένου να προλάβουμε πριν να μπούμε στη δίνη της προεκλογικής περίοδου να έχουμε έγκριση των σχετικών νομοσχεδίων. Είστε αισιόδοξος, έχετε κάνει διαβουλεύσεις με τα κόμματα? Ναι, κοιτάξτε, θα χρειαστεί ένας ιστορικός συμβιβασμός από όλους για να γίνει η μεταρρύθμιση της υγείας. Δεν υπάρχει ταύτιση απόψεων όλων των κομμάτων. Κάποια κόμματα υποστηρίζουν συγκεκριμένες μεθόδους και νόρμες για να οδηγηθούμε στο ΓΕΣΥ, αλλά θεωρούν ότι πρέπει να ακολουθηθεί άλλη διαδικασία. Άρα είμαι της άποψης ότι πρέπει να υπάρξει αυτή η σύμπνοια, γιατί χωρίς ευρεία συνένεση δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει επιτυχώς μια μεταρρύθμιση της υγείας του τόπου μας. Υπάρχουν οι κλίκες, οι συντεχνίες, διαπλεκόμενα συμφέροντα. Θεωρείται το Υπουργείο Υγείας μια καυτή πατάτα πάντα, όχι μόνο στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Γενικότερα, είναι ένα πολύ δύσκολο Υπουργείο. Υπάρχουν αυτά τα προβλήματα? Βεβαίως. Συμφέροντα, κατεστημένο. Και κατεστημένο και συμφέροντα, όπως σε όλους τους χώρους. Και να σας πω, δεν είναι αθέμητο να υπάρχουν συμφέροντα. Δηλαδή, δεν θέλω να δαιμονοποιούνται έτσι συλλήβδιν όλα τα συμφέροντα τα οποία υπάρχουν σε ένα χώρο. Το να υπηρετείς καλοπροαίρετα τα κεκτημένα σου είναι θεμητό. Φτάνει να μην μεταχειρίζεσαι μεθόδους αθέμητες. Ωστόσο, η πολιτεία έχει έναν άλλο ρόλο να παίξει και τα κόμματα. Τα κόμματα και η πολιτεία πρέπει να ερμηνεύουν και να υποστηρίζουν και να υπηρετούν το καλώς νοούμενο συμφέρον του μέσου πολίτη και όχι των εξειδικευμένων συμφερόντων. Τα οργανωμένα σύνολα έχουν ειδικά συμφέροντα τα οποία πρέπει να προσμετρούνται, αλλά εκείνο που πρέπει να υπερτερεί είναι το κοινό καλό και αυτό που θα δώσει την αυξημένη υπηρεσία στον Κύπριο πολίτη. Πρέπει να σπάσετε αυγά
για να γίνει το γεσί. Βεβαιότατα. Τα οποία, τι αυγά είναι αυτά. Είναι αυτοποιημένες συντεχνίες, είναι κατεστημένο, υπάρχουν είναι παρεμβάσεις σε εσάς και προς εσάς. Παρεμβάσεις από οργανωμένα σύνολα υπάρχουν και παραστάσεις. Παρεμβάσεις με την έννοια των επιλήψιμων, αν θέλετε, αποπειρών για να αποφευχθεί κάποια πρακτική, όχι. Παρεμβάσεις προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας από συντεχνίες, οργανωμένα σύνολα για να πιέσει εσάς ή να παρέμβει προς εσάς υπήρξαν. Δεν ξέρω, εγώ δεν είχα καμία απολύτως παρέμβαση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε όλους αυτούς τους μήνες, είχα απλώς καθοδήγηση. Είναι στις προτεραιότητες της διακυβέρνησης Αναστασιάδη να λήξει αυτό το θέμα πριν τελειώσει η θητεία του Νίκου Αναστασιάδη το 2018. Να σας πω, αυτή είναι η πρόθεση. Mm-hmm. Πρέπει όμως να σας πω κάτι, κύριε Τρίφωνος. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν τον ενδιαφέρει να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά το θέμα του ΓΕΣΥ. Τον ενδιαφέρει η πραγματική μεταρρύθμιση της υγείας. Και σε αυτόν επιτρέψετε μου, δηλαδή δεν θα κάψουμε το πάπλωμα για το ψήλο εάν δούμε ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια μας δεν είναι έτοιμα να εκτεθούν στον ανοιχτό ανταγωνισμό. Άρα, εάν χρειαστεί να καθυστερήσει 6 μήνες με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ολοκληρωθεί 1η-1η του 2018 και να πάει 1η Ιουλίου του 2018 μετά τις προεδρικές εκλογές, δεν θα αφήσουμε να διακινδυνεύσουμε την ευρύτερη εικόνα προκειμένου να επιτευχθεί ένας πολιτικός στόχος. Το μόνο ασφαλιστικό σχέδιο υγείας θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο για αρχή και μετά θα εξελιχθεί σε πολύ ασφαλιστικό. Να σας πω, το σύστημα όπως σχεδιάστηκε μιλά για μόνο ασφαλιστικό. Οι σύμβουλοι μας, τόσο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όσο και η Διεθνής Τράπεζα, αλλά και παλαιότερα η McKinsey και η Mercer, αλλά και η Τρόικα, πρέπει να πω, μας συμβουλεύαν ότι για αριθμούς χαμηλότερους του 1 εκατομμυρίου πρέπει να προτιμηθεί το μονοασφαλιστικό σύστημα. Ωστόσο, δεν πρέπει να είμαστε δογματικοί επ' αυτού. Αν εισαχθεί το μονοασφαλιστικό σύστημα και δεν μπορέσει να επιτελέσει τον ρόλο που ευελπιστούμε ότι θα επιτελέσει, και μάλιστα αποδοτικά, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το μετεξελίξουμε άμεσα σε κάτι διαφορετικό που θα δώσει τελικά στον κόσμο κάποια καλύτερη υπηρεσία. Πώς θα αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα όπως τα φακελάκια και οι μίζες? Να σας έχετε πω, κάποιο σχέδιο γι' αυτό? Θεωρώ ότι αυτά είναι φαινόμενα τα οποία ανέκυψαν ως αποτέλεσμα της νοσηρότητας του ευρύτερου συστήματος. Παλιά όμως δεν το είχαμε. Ακούγαμε για φακελάκια στις ελληνικές ειδήσεις που αφορούσαν στην Ελλάδα και ήταν λίγο άγνωστη λέξη. Ναι, γιατί παλιά ο κόσμος που προσέτρεχε στα δημόσια νοσηλευτήρια ήταν πολύ λιγότερος και δεν υπήρχαν οι τεράστιες λίστες αναμονής, δεν υπήρχαν, ήταν πολύ πιο ανθρώπινες οι συνθήκες παροχής των υπηρεσιών. Δυστυχώς είναι φαινόμενα της εποχής μας, αλλά θεωρώ ότι με τη συνολική μεταρρύθμιση δεν θα υπάρχει χώρος για αυτά τα φαινόμενα. Και να σας πω τι εννοώ. Για να δημιουργηθεί ένα μικρόβιο, πρέπει να υπάρχει μία εστία μολύνσεως, το οποίο είναι το σύστημα. Το ότι δημιουργήθηκε το μικρόβιο είναι το φαινόμενο, παραδείγματος χάρη, το φακελάκι. Αν εγώ μεριμνήσω να μην υπάρχουν σταλωμένα ύδατα για να αποτελέσει την εστία, δύσκολα θα μπορέσουν να υπάρξουν μολύνσεις. Και εκεί είναι που απαιτείται η ριζική εκβάθρων αναδόμηση του όλης της υγείας για να μπορέσουν να σπάσουν τα στεγανά. Με απλά λόγια, οι προτεραιότητες σας ως υπουργός για αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο είναι λιγότερη αναμονή, να έχουμε λιγότερες λίστες αναμονής για τα νοσηλευτήρια, να μην έχουμε τις μίζες, τα φακελάκια και να έχουμε και πιο αποδοτικούς
πιο αποδοτικό έργο των γιατρών, διότι ο κόσμος παραπονιέται, υπάρχουν και πολύ συχνά καυγάδες, ξυλοδαρμοί, προπυλακισμοί για μη εξυπηρέτηση. Να σας πω, εμένα η προτεραιότητα μου είναι τα μεγάλα πρώτο. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία μέχρι σήμερα χαρακτηρίζαμε μέσω μακροπρόθεσμα και τα εσπρώχναμε κάτω από το χαλί λέγοντας ότι θα λυθούν όλα με το γεσί, πρέπει να προταχθούν. Πρέπει να εστιάσουμε πάνω στη δρομολόγηση της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και στο μεσοδιάστημα μέχρι της υλοποίησης, μπορεί 2 άτε 3 χρόνια, να αυξήσουμε την προσπάθεια μας δίνοντας περισσότερους πόρους και εισάγοντας νέες μεθόδους αύξησης της παραγωγικότητας για να υπηρετήσουμε καλύτερα τους ασθενείς μας. Δεχτήκατε πολύ κριτική, κύριε Υπουργέ, μόλις αναλάβατε, μόλις ανακοινώθηκε ο διορισμός σας, με την απλή λογική ότι τι γυρεύει ένας νομικός στο Υπουργείο Υγείας. Κάποιους μήνες μετά, τι έχετε να πείτε, μπορεί ένας νομικός να είναι στο Υπουργείο Υγείας? Να σας πω... Είναι ένας άλλος κόσμος. Είμαι της άποψης ότι οι πολιτικοί διορισμοί, ειδικά των πολιτικών προϊσταμένων των Υπουργείων, είναι θέσεις διοίκησης, είναι management. Έχοντας πει όμως αυτό, πρέπει να τονίσω ότι δεν είμαι της άποψης ότι οι υπουργοί μπορούν να είναι τεχνοκράτες. Δεν μπορεί κάποιος να υπηρετήσει το πόστο του πολιτικού προϊσταμένου αν δεν είναι και πολιτικών όν. Πρέπει να έχει αντίληψη των πολιτικών συσχετισμών και των πολιτικών και κοινωνικών επιπτώσεων των αποφάσεων του, αλλά και του πολιτικού περίγυρου εντός του οποίου κινείται. Άρα θεωρώ ότι αδιακρίτως του τι είναι το επαγγελματικό background του κάθε επαγγελματία, εάν έχει ικανότητες διοικητικές και πολιτική ενόραση, αν θέλετε πέστε εδώ, μπορεί να πετύχει στο Υπουργείο υπό την όρον και την προϋπόθεση ότι θα συντρέξουν και σωρίαν άλλων παραγόντων και θα τον βοηθήσουν. Το μετανιώσατε ποτέ που αποδεχτήκατε την πρόταση του Πρόεδρου? Όχι, καθόλου. Πρέπει να σας πω ότι είναι για μένα πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Είναι κάτι τελείως καινούριο για μένα, αλλά η άσκηση εκτελεστικής εξουσίας απαιτεί τη λήψη άμεσων αποφάσεων και ιδιαίτερου πολιτικού προγραμματισμού, κάτι το οποίο μου αρέσει ιδιαίτερος. Πώς είναι ο μισθός του Υπουργού, τα βγάζετε πέρα? Γιατί έχουμε για τους μισθούς των βουλευτών τις τελευταίες μέρες. Έχω το πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζομαι κομμωτήρια. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά ως έγκριτος νομικός ήθελα να σας ρωτήσω την άποψή σας, και επειδή λέτε και εφθαρσώς τη γνώμη σας, για την υπόθεση Χαμπουλά και την ανάρτηση του στο Facebook μιας παράνομης πράξης. Ποια είναι η άποψή σας? Τι θα τουιτάρατε ή τι θα γράφατε στα social media που είστε τόσο δραστήριος, αν δεν ήσασταν υπουργός ίσως? Να σας πω, με λύπησε ιδιαίτερα η κίνηση του φίλου του Ευγένιου του Χαμπουλά. Και η επιμονή του. Ναι, όσοι ξέρουν τον Χαμπουλά γνωρίζουν ότι δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικός. Δηλαδή ο Χαμπουλάς είναι η κλασική περίπτωση του Κυπρέου του «έφτασα τζίπουντο» που λέμε. Αλλά θεωρώ τέτοιες προβοκατόρικες ενέργειες αχρίαστες και ενδεχομένως να καθιστούν το μέσον πιο αξιοθέατον από την ουσία του θέματος. Εκτέθηκε η χώρα μας διεθνώς χωρίς κανέναν λόγο. Υπήρχε μια ένταση... Θεωρώ ότι κάποιες φορές μπορείς με το να είσαι προκλητικός να εγείρεις ένα πολιτικό θέμα. Ειδικά για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το θέμα όμως που άπτεται, αν θέλετε, ευαισθησιών μεγάλου κομματιού του πληθυσμού μας που ενδιαφέρεται για το περιβάλλον, δεν προσφέρεται για τέτοιες προκλητικές κινήσεις, κατά την προσωπική μου άποψη. Όπως και η ουσία του θέματος, ότι ένας νομοθέτης δεν μπορεί να παρανομεί, να το καυχιέται και να προκαλεί τους θεσμούς. Ναι, να σας πω, θα μπορούσε κάποιος να σας πει ότι επειδή υπάρχει νόμος
στο Καζακστάν που απαγορεύει την ελεύθερη, μάλλον στη Σαουδική Αραβία, για το Φερετζέ, παραδείγματο χάρη, το να έβγαινε μια. Δεν υπάρχουν βουλευτέ στην Σαουδική Αραβία. Κάτι πήγε να γίνει το τελευταίο καιρό. Εντάξει, αυτό είναι ακτιβισμό. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι είναι ακτιβισμό στα αξιόπιστα. Επειδή λοιπόν ετέθηκε ως ακτιβισμό, εγώ θέλω να απορρίψω το επιχείρημα του ακτιβισμού, γιατί ακριβώς δεν μπορεί να ισχύει ακτιβισμό σε ένα τέτοιο επίπεδο. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, καλή τύχη με το ΓΕΣΥ. Τύχη νομίζω είναι πιο αναγκαία. Και το Υπουργείο σας, φαντάζομαι όταν πια θα είστε εκτός Υπουργείου, θα καταλαβαίνετε καλύτερα όταν λένε πόσο καυτή πατάτα είναι το Υπουργείο Υγείας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ και πάλι. Εγώ ευχαριστώ.